Δήμαρχε, σήμερα Παγκόσμια Μέρα Τρίτης Ηλικίας. Πείτε μας και εσείς το μήνυμά σας για τη σημερινή ημέρα. Ξέρετε, ο όρος Τρίτη Ηλικία είναι λίγο παρεξηγημένος, ίσως αρκετά παρεξηγημένος. Εγώ λέω ότι αυτή είναι η πιο όμορφη και καλύτερη ηλικία. Άρα λοιπόν σήμερα στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι σε ανθρώπους που έχουν διανύσει ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής τους και τους οφείλουμε και οφείλουν και οι ίδιοι να ζήσουν το ύστερο, θα έλεγα, με τον καλύτερο και πιο δημιουργικό τρόπο. Εύχομαι να είναι πάντα υγιείς, κοντά στους ανθρώπους που αγαπούν, στις οικογένειές τους, στα εγγονάκια τους, να τα απολαμβάνουν και να τους απολαμβάνουν. Και σαφώς εμείς ως Δήμος, μαζί με τις κοινωνικές δομές, είμαστε συνεχώς δίπλα τους και τους αγαπάμε. Αντιδήμαρχε, Παγκόσμια Μέρα Τρίτης Ηλικίας σήμερα, μια πολύ σημαντική μέρα. Όλοι έχουμε μια γιαγιά, ένα παππού που τον έχουμε από μικρή ηλικία στη ζωή μας. Πείτε μας κι εσείς το μήνυμα της σημερινής μέρας. Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στη τρίτη ηλικία, στη γενιά που μας έχει μεγαλώσει με πολύ αγάπη και προσφορά. Στους γονείς μας, στους παππούδες μας, στις γιαγιάδες μας και σε που ακόμα συνεχίζουν να μας στηρίζουν και να είναι δίπλα μας. Ο Δήμος μας είναι δίπλα στους ανθρώπους της ηλικίας με αλληλεγγύη, σεβασμό και με ανθρωπιά. Εδώ σήμερα με τον Πρόεδρο, τον κύριο Κασιώτη και άλλα μέλη της Λέσχης Φιλίας βρεθήκαμε για ένα καφεδάκι. Θα έχουμε και επόμενη συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο για να αποφασίσουμε και να δούμε για τις δράσεις μας και πώς θα συνεχίσουμε την υπόλοιπη χρονιά. Πρόεδρε, η Δραστήρια Λέσχη Φιλίας κάθε εβδομάδα βρίσκεται στο χώρο που διαθέτει, περνάει καλά, αλλά παράλληλα κάνει και άλλες δράσεις. Καλά πάμε, διασκεδάζουμε. Εύχομαι σε όλους τους συνταξιούχους της τρίτης ηλικίας να ζήσουν πάρα πολλά χρόνια, γιατί είμαστε καλά, τουλάχιστον άμα κρίνουμε από εμάς, είμαστε πολύ καλά. Λοιπόν, γιατί ποιο λόγο να μην ζήσουμε για πολλά χρόνια ακόμα. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους υπερήλικες της τρίτης ηλικίας. Δεν έχω και τίποτα πέρα. Αυτά είναι. Ευχαριστώ. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, είχαμε ένα πρόβλημα με την ΚΕΚΠΑΠΙΑΣ, καταργήθηκε η ΚΕΚΠΑΠΙΑΣ. Η Λέσχη Φιλίας ήταν στην ΚΕΚΠΑΠΙΑΣ και είχαμε ένα θέμα και με τα λεφτά και τις εισφορές τους, γιατί πήγανε στο Δήμο. Τώρα, την ενημέρωση που είχα και από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, έχει λυθεί το θέμα, οπότε θα συνεχίσουμε και ετοιμάζουμε και άλλες δράσεις. Εγώ είπα στον Πρόεδρο χτες να κάνουμε και χορό, να ανοίξει και άλλες μέρες η Λέσχη, αλλά πρέπει να τα συζητήσουμε όλα αυτά και να μπορούν όλα τα μέλη να είναι ενεργά και να είναι εκεί. Επάτησα στα γερατιά, στο πρώτο σκαλοπάτι και ένιωσα μέσα στη ζωή να με πειράζει κάτι. Κομάρες ή στα γόνατα, στην κεφαλή ζαλάδα, τα κόκαλά μου στο κορμί να με πονούν αράδα. Ανήφορο κατήφορο να μην μπορώ να βγάλω, το να μου δουν την απονή και να μου βγαίνει τάλο, και μου έρχεται και τα γυαλιά να πιάσω να τα σπάσω, να βλαστημώ την μοίρα μου σαν ήθελα να γεράσω. Χρόνια πολλά σε όλους τους ηλικιωμένους, αλλά σήμερα πλέον δεν υπάρχουν ηλικιωμένοι, γιατί έχει αλλάξει ζωή και αισθανόμαστε, γι' αυτό είναι και η Λέσχη Φιλία μας, όλα τα κοριτσάκια και γλεντάμε. Ευχαριστώ πολύ.